στο Τεράν, το οποίο θα δούμε το Σάββατο, η κυρία Ερατώ Καζάκου-Μαρκουλλή, με πάρα πολλούς τίτλους, πρώην εταίρος Υπουργός Εξωτερικών δύο φορές, Υπουργός Κοινωνιών, διπλωμάτης της Κύπρου στην Αμερική επί σειρά ετών, με σπουδές και μεγάλη δράση στις σκανδιναβικές χώρες και αυτή με το σύζυγό της πάντα στο πλάι της. Ήταν μία της πρωταγωνίστρια της ταινίας που θα δούμε και θέλω να μας πει δύο λόγια για αυτό. Πώς ήταν η επαφή της με τον κινηματογράφο? Είμαι εδώ γιατί θέλω πραγματικά με την παρουσία μου να στηρίξω αυτό το φεστιβάλ, το 14οΔιεθνές Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο εύχομαι και ελπίζω να καταστεί ένας σημαντικός θεσμός στα πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε σαν κοινωνία και σαν κράτος και θα πρέπει με κάθε τρόπο όλοι μας, κυρίως η πολιτεία βέβαια, αλλά και όλοι εμείς να στηρίζουμε τον πολιτισμό και είναι γι' αυτό που βρίσκουμε σήμερα εδώ, εκτός από το γεγονός βέβαια ότι όπως είπε και η Πέτρα, συμμετέχω στην ταινία με μεγάλου μήκους τεκμηρίωσης που θα προβληθεί για πρώτη φορά το Σάββατο, το προσεχές Σάββατο στις 6 Αντιμετωπίες στο Παλάς. Δεν έχω δει την ταινία στο σύνολο, βεβαίως είχα την συνέντευξη που είναι μία από τις 8 γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτή την πιστεύω σημαντική και ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία τουλάχιστον αν κρίνω από τις πολύ στοχευμένες ερωτήσεις και πολύ διερευνητικές ερωτήσεις της Πέτρας σε αυτή την ταινία, έχει να κάνει όχι μόνο με θέματα ισότητας των φύλων, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, γιατί ζούμε στην Κύπρο, είναι μια Κύπρος η οποία είναι κατεχόμενη, μια Κύπρος η οποία έχει περάσει δεινά ανά τους αιώνες, με πιο πρόσφατη βέβαια την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Και σίγουρα οι γυναίκες της Κύπρου, πέραν από τον αγώνα για την ισότητα, έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν σε πολλούς αγώνες για την απελευθέρωση της Κύπρου, για την επανένωση της Κύπρου και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που με χαρά και με περηφάνεια συμμετέχω σε αυτή την ταινία, την οποία υπομονώ να δω στο σύνολό της και καλώ όσους ενδιαφέρονται πραγματικά και για τα θέματα της ισότητας, αλλά και γενικότερα για την συμβολή των γυναικών στους αγώνες της Κύπρου, για τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της Κύπρου, γιατί και η ισότητα των φύλων είναι ένας από τους κοινωνικούς αγώνες για μια καλύτερη Κύπρο, για μια Κύπρο της ισότητας, για μια Κύπρο της αλληλεγγύης και είναι αυτό το οποίο, για το οποίο όλες αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας, όπως είπατε. Θέλω να αναφέρω ότι η ταινία τελείωσε τον Μάρτιο με τον ήχο όχι και τόσο καλό, αλλά και πήγε ως working project στις Κάνες, στο World Peace Initiative και πήρε έναν έπαινο εκεί, Spotlight on Women. Και τώρα στο Los Angeles ήταν μία από τις 12 ταινίες που συμμετείχε στο World Film Fair και είπα η πολιτική ήταν the best cultural film. Δηλαδή αυτό ότι είναι κάτι, αυτό είναι θέμα κουλτούρης. Δηλαδή όλα αυτά τα άρθρα είναι τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ισότητας, διαφορετικότητας, οι συνέπειες της ζωής των ανθρώπων μετά από ένα πόλεμο, όλα αυτά ίσως είναι μέσω κουλτούρα. Δεν είναι πολιτικό αυτό το θέμα, αλλά πιο πίσω είναι η κουλτούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.